Τιμώ το σώμα μου. Νούμερο 9. Σε καλώ για άλλη μια φορά να μείνεις εδώ μαζί μου για τα επόμενα λεπτά, με πρόθεση να τιμήσουμε το σώμα μας, να τιμήσουμε τα σώματά μας, να τιμήσεις το σώμα σου. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που σε προσέλκυσε αυτός ο διαλογισμός. Βρίσκεσαι σε πόλεμο με το σώμα σου. Βρίσκεσαι σε κόντρα με το σώμα σου. Λαχταράς την επανασύνδεσή σου. Έλα λοιπόν, σε καλώ, να τιμήσουμε το σώμα σου. Να επανασυνδεθείς με την αληθινή του φύση, με την αληθινή σου φύση. Λάβε θέση διαλογισμού και κλείσε τα μάτια σου. Και ας συνεχίσουμε με τη νέα αναπνοή που μάθαμε εδώ σε αυτή τη σειρά διαλογισμών. Με κάθε εισπνοή αναπτύσσουμε. Με κάθε εισπνοή αναπτύσσουμε σε επίγνωση και αντίληψη. Και με κάθε εκπνοή στέλνω αγάπη και ευγνωμοσύνη στο σώμα μου. Θέλω να μάθω να σχετίζομαι με το σώμα μου. Θέλω να συμφιλειωθώ με το σώμα μου. Θέλω να φιλιώσω με το σώμα μου. Θέλω να δημιουργήσω συνθήκες ειρήνης για το σώμα μου. Και με κάθε εισπνοή αναπτύσσομαι σε επίγνωση και αντίληψη. Και με κάθε εκπνοή, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, στέλνω αγάπη και ευγνωμοσύνη σε κάθε κύτταρο του σώματός μου. Οι εισπνοές μου γίνονται αποστάση ανοιχτή, αποστάση ανάπτυξης. Οι εισπνοές μου είναι στάση ανοιχτή, είναι στάση ανάπτυξης και με κάθε εισπνοή αναπτύσσομαι. Με κάθε εισπνοή αναπτύσσομαι σε επίγνωση και αντίληψη, ώστε να μπορώ να ανοιχνεύω καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τα σήματα, τα σημάδια που μου στέλνει το σώμα μου, ώστε να μπορώ να καλύπτω τις ανάγκες του. Αναπτύσσω τη συνειδητότητά μου με κάθε εισπνοή. Μεγαλώνω τη συνειδητότητά μου με κάθε εισπνοή. Και με κάθε εκπνοή βυθίζω περισσότερη αγάπη μέσα στα κύτταρά μου, στέλνοντάς τους ευγνωμοσύνη. Με κάθε εκπνοή στέλνω αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλο μου το σώμα, όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα θυμάμαι να στέλνω αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλο μου το σώμα, στηρίζοντάς το με επιλογές φροντίδας, στηρίζοντάς το δημιουργώντας συνήθειες φροντίδας.
συνέχισε να εισπνέεις με στάση ανάπτυξης. Συνέχισε να εισπνέεις σε στάση ανεπτυγμένης επίγνωσης και αντίληψης. Και ανίχνευσε τα σήματα που σου στέλνει το σώμα σου τώρα. Σήματα πείνας, δίψας, κούρασης. Και αναρωτήσου, εδώ, από το κέντρο σου, από αυτό το άπειρο, μόνιμο, σταθερό σου σημείο, με στάση φροντίδας και αγάπης αναρωτήσου, πώς μπορώ να καλύψω τώρα αυτές τις ανάγκες του σώματός μου. Την πείνα, τη δίψα, την ανάγκη μου για ξεκούραση. Όταν η πείνα ή οποιαδήποτε άλλη ανάγκη, σωματική, συναισθηματική ή πνευματική, δεν ικανοποιείται, τα σώματά μας ζητάνε περισσότερο, λαχταρούν περισσότερο, μας ζητάνε περισσότερα. Όσο πιο στερημένος είσαι, όσο πιο στερημένος παραμένεις, όσο κι αν φας, δεν θα καλύψεις τις πραγματικές, συναισθηματικές και πνευματικές σου ανάγκες. Πολύ συχνά η πείνα μας και η δίψα μας είναι γιατί είμαστε πεινασμένοι και διψασμένοι για τις πραγματικές, αληθινές, θρεπτικές εμπειρίες. Πραγματικά θρεπτικές εμπειρίες, οι αληθινά θρεπτικές εμπειρίες είναι οι εμπειρίες που λαχταράει ο αληθινός σου εαυτός. Ας μάθουμε να ανοιχνεύουμε και αυτά τα σημάδια και αυτά τα σήματα, ώστε να μπορούμε να θρέφουμε την ψυχή, το πνεύμα μας. Ας μάθουμε να επανασυνδεόμαστε με το σώμα μας και τις ανάγκες του, με την ψυχή μας και τις ανάγκες της, με το πνεύμα. Και από αυτή την επανασύνδεση μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις αληθινές, πραγματικές μας ανάγκες. Και από αυτή την ανίχνευση και μετά μπορούμε να τις καλύψουμε. Και όταν καλύπτεις τις συναισθηματικές, ψυχικές, πνευματικές σου ανάγκες, τότε έρχεται
η ολοκλήρωση και νιώθεις πλήρης. Είμαι πλήρης. Είμαι πλήρης. Είμαι πλήρης. Και όταν είσαι έτοιμος να βγεις από το διαλογισμό, άνοιξε τα μάτια σου.